Λοιπόν, για να δούμε πώς εξελίχθηκε ο ασθενής. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ναι. Δεν ήταν στο ιστορικό ή δεν ξέρω αν το είπατε ναι. χθες. Καπνίζει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, 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 40 χρόνια. Είναι ο μόνος παράγοντας κινδύνου που έχει κόψει το ιστορικό του. Δεν το τονίσαμε, αλλά θεωρούμε ότι δεν Ποιος το Ποιος είναι ο ρόλος του ουρολόγου σε έναν καπνιστή με καρκίνο του ουροδόχου και ίστως αυτού του τύπου? Τώρα είναι δύσκολη η ερώτηση. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολη. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί σε μια μελέτη την οποία κάναμε εμείς και έχει δημοσιευτεί σχετικά πρόσφατα, είναι εντυπωσιακό το πόσο λίγο παρεμβαίνουν οι γιατροί απέναντι σε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, ότι αν πάει κανείς να τους κουβεντιάσει αυτούς τους αρρώστους, θα δει, και ήταν εντυπωσιακό το ποσοστό, ότι ήταν ποσοστό πάνω από 50% που δεν τους είχε μιλήσει ο ουρολόγος τους για την ανάγκη διακοπής του καπνίσματος καθόλου, ούτε είχαν την πληροφόρηση ότι το κάπνισμα συνδέεται με τον καρκίνο της κίστεως, ενώ ταυτόχρονα είχαν την πληροφόρηση και το πιστεύανε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα συνδέεται με το κάπνισμα. Άρα λοιπόν, αυτό δίνει μία διάσταση. Λόγω έλλειψης ενημέρωσης. Λόγω έλλειψης ενημέρωσης. Είναι λοιπόν, ναι, δεν είπε κανείς ότι θα τον βάλει κάτω και θα τον βάλει σε πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος ο ουρολόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο αποτελεί κομμάτι της ενημέρωσης προς τον άρρωστο. Να σας πω τι κάνω εγώ σαν συνηθισμένη ατάκα σε αυτή την ιστορία. Ότι κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που θα συνεχίσεις να καπνίζεις, είναι δεδομένο ότι έχεις 30 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής από κάποιον καπνιστή που θα έκοβε το κάπνισμα. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα καμπανάκι προειδοποίησης, αποτελεί έναν αρκετά έντονο τρόπο για να καταλάβει λιγάκι ο άρρωστος τη σχέση με αυτή την ιστορία. Και να τονίσουμε ότι είναι ο μόνος ουσιαστικά παράγοντας κινδύνου ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί και είναι τεκμηριωμένος και μπορούμε να τον επηρεάσουμε. Και άλλωστε ένα άλλο επιχείρημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Σας λέω τώρα και πρακτικά πράγματα, γιατί νομίζω πως αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου και όλες για αυτή την ιστορία. Σου λέω, κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που θα χρειαστεί να μπεις ξανά και ξανά στο χειρουργείο, πόσες φορές θα παίρνεις νάρκωση? Σου γκρίνιαζε ο αναισθησιολόγος την προηγούμενη φορά για τα πνευμόνια σου. Το σκέφτεσαι σε 5 χρόνια πόσο θα γκρινιάζει? Θα μπορείς να πάρεις νάρκωση και να κάνεις αυτή τη δουλειά? Είναι αυτά τα τρικάκια τα οποία νομίζω πως μπορούν να δουλέψουν. Πολύ ωραία. Βαλάντη, ποιοι είναι οι άλλοι παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο της κίστης, μια και ο κύριος Μητρόπουλος εστίασε το θέμα στο κάπνισμα? Στο μικρόφωνο. Συγγνώμη. Επαγγελματική έκθεση σε χημικούς παράγοντες. Αερλαμίνες, αμινοβιφενήλιο, αυτοί που εργάζονται σε βιομηχανία αλουμινίου, πίσας, ένδυσης. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτά τα διδασκόμαστε από τότε που ήμασταν στην ιατρική, αλλά πρακτικά μάλλον δεν τα βλέπουμε. Παρακαλώ. Μια προσωπική εμπειρία προηγουμένως που μιλήσε ο κ. Πιντρόπουλος. Εγώ αυτό το οποίο τους λέω είναι, επειδή αρκετοί από αυτούς είναι αγρότες, τους λέω είναι σαν να ρίχνεις λίπασμα σε αγριάδα. Και θα πρέπει επίσης να τους έχουμε πει ότι το να κόψουν το τσιγάρο δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κάνουν υποτροπή. Γιατί η υποτροπή μετά από 25 χρόνια, ενώ ας πούμε καρδιοπνευμονικά στην πενταετία επανέρχονται στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού, στο θέμα του καρκίνου του ροπητικού είναι μετά από 25 χρόνια. Οπότε απλώς λέμε να μην ρίχνεις λίπασμα. Όχι ότι δεν θα πιάσει. Ακριβώς. Αλλά πάντως μην του πούμε ότι επειδή καπνίζει 40 χρόνια τώρα και να το κόψει δεν γίνεται τίποτα προς το έτσι. Γιατί ναι, γιατί θα πάτε σε άλλο δρόμο τελείως. Εγώ θα βλέπω τα μαρούλια ανάποδα σε 25 χρόνια. Οπότε... Λοιπόν, κάναμε την κιστεοσκόπηση. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Λίγα ερυθρά. Υπάρχουν κάποιες ερυθρότητες στην περιοχή πάλι του στομίου. Η κυταρολογική ακατάληκτη. Λίγα ακατάληκτη, όχι ακατάληκτη, αρνητική τη δίνει ο κυταρολόγος, με λίγες ατυπίες, όπως συνήθως τα γράφουν οι κυταρολόγοι. Λίγα κύτταρα με κυταρική ατυπία. Χωρίς συγκεκριμένο. Λοιπόν, οι επιλογές μας, λοιπόν, όπως είπαμε χθες, ήταν αυτές οι τέσσερις. Λοιπόν, ήταν η φωτοδυναμική, η διουρηθρική, η συνέχιση των ενδοκιστικών εγχύσεων, η έναρξη, αν δεν είχαμε κάνει, και ο επανέλεγχος σε κιστοσκόπηση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για να δούμε αν αυτό είναι αληθές ή όχι. Ναι, κύριε Κιτόπουλος. Βεβαίως. Δεν υπάρχει σαν επιλογή, και δεν το άκουσα, αλλά σαν πρακτική μου φαίνεται εύκολη ναι. την ώρα της κιστεοσκόπησης,
χωρίς καν τοπική αναισθησία, αν μιλάμε για τόσο περιορισμένες περιοχές, να ληφθούν 2-3 cup biopsies. Ναι. Απόλυτα ανεκτό από τον ασθενή. Η πιθανότητα, αν δεν είσαι ιδιαίτερα άγαρμος και βίος, να έχεις κάποια σοβαρή αιματουρία είναι μηδαμινή, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν προβλήματα πήξης ή φάρμακα τέλος πάντων. Και έχεις υλικό. Δεν περιμένεις από μια κυτρολογική ούτε από μια έκπληξη να σου δώσει τη διάγνωση. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι συμφωνούμε σχεδόν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ η απάντηση τώρα της ομάδας ήταν ότι θα πηγαίναμε προς την βιοψία με διουρηθρική. Λοιπόν, να σχολιάσουμε λίγο το φωτοδυναμική. Το βάλαμε περισσότερο για λόγους συζήτησης. Ποιος θα επέλεγε να κάνει φωτοδυναμική, να μην την πούμε και στεοσκόπηση ή να πούμε ότι θα έμπαινε για διουρηθρική εκτομή με Hexvix ή με πέντε άλλα παλιότερα. Ποιος θα επέλεγε αυτή τη στρατηγική. Εάν φυσικά, μην πάμε στη λογική αν το έχω ή αν δεν το έχω ή από άποψη κόστους. Αυτά είναι προφανείς οι απαντήσεις, έτσι. Δεν νομίζω ότι... Από επιστημονικό καθαρά ρόλο, τι θα κερδίζαμε. Το Διονύση να αφήσουμε τελευταίο, παρακαλώ. Ναι. Σε περίπτωση που θα είχα ταυτόχρονη διάγνωση και θεραπεία και θα το έκοβα, θα το αφαιρούσα δηλαδή διορυθρικά σε περίπτωση που έβρισκα κάτι. Ναι, τι θα κερδίζαμε. Θα μας έβγαιναν κάποιες κόκκινες περιοχές μέσα στο μπλε φόντο, έτσι δεν είναι. Ναι. Οι περίφημες ύποπτες περιοχές. Ειδίζεις, ωραία. Ναι. Θα παίρναμε λοιπόν βιοψίες από αυτές, μπορεί να έβγαιναν θετικές κάποιες, μπορεί να μην έβγαιναν. Τελικά τι κερδίζουμε όμως, αν ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική. Αυτό είναι το ερώτημα, κερδίζουμε κάτι. Όχι, απλά ανοιχνεύουμε περισσότερο κατά 33% από ό,τι λένε. Θα έχουμε περισσότερη πιθανότητα. Θα βρούμε βλάβες οι οποίες δεν ήταν ορατές με το λευκό φως. Με το λευκό φως. Ωραία. Και κάτι ακόμα λίγο να πω, που δεν είναι σαν επιλογή. Δεν έχουμε δώσει τώρα πυελογραφία στον ασθενή. Υποτίθεται τώρα ότι έχουμε ενός ουροθυλίου, έχουμε τριπλή. Εδώ τώρα το περιστατικό σχηματοποιήθηκε, είναι απόλυτα στο, έχουμε υποτροπή, οπότε ο απεικονιστικός έλεγχος σε αυτή την περίπτωση συνιστάται. Καθώς και μια γενική, μια καλλιέργεια ουρών, ναι. Για να δούμε εάν η κυταρολογική δεν αυτή έχει, που δεν λέτε... Δεν έχει ιδιαίτερα. Βάλαμε μόνο την γενική ουρών πυοσφαίρια, δεν είναι, είναι αρνητική, συμφωνώ. Είναι αρνητική. Δεν για δεν να δούμε δηλαδή αν έχει ουρολίμωξη από δεν μικρό... υπάρχει. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει. Δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει θέμα λίμωξης. Λοιπόν, για τη φωτοδυναμική. Παρακαλώ. Εδώ τώρα, επειδή εγώ πιστεύω ότι η κυταρολογική είναι όχι εξαφίξη, αλλά ίσως την ψυχολογική... Ορίστε. Τι είναι. Η ατυπή αυτή θα μας κάλυπτε το Hexvix αρκετά στο θέμα του νησίτου. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η κυταρική ατυπή την κάνει ύποπτη την κυταρολογική. Και θα μπορούσε... Έτσι θα την αξιολογούσατε ναι. Εσείς κλινικά δηλαδή. Ειδικά μετά και από τις υποτροπές θα μπορούσαμε να καλύψουμε και με αυτή την κυταρολογική και το ενισίτου. Βοηθούμενοι λοιπόν, από το Hexvix. Ωραία. Το ερώτημα είναι τι θα κερδίσουμε τελικά. Τι θα κερδίσουμε. Συνεχίστε. Πιθανώς και την αλλαγή στο θεραπευτικό μας πλάνο με τις εγχύσεις ή κάτι τέτοιο. Ο Παύλος ο Γρίτσος πού είναι. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι. Βαλάντη, σ' ακούω. Είναι η μικρή πιθανότητα στους επιφανειακούς όγκους να συνυπάρχει καρκίνο με ενισίτου. Και δεδομένου ότι είναι σε πρόγραμμα εγχύσεων ασθενής, δεν έχουν περάσει ούτε 4 εβδομάδες από την τελευταία έγχυση, δεν είναι τόσο αξιόπιστη η φωτοδυναμική. Βέβαια, ό,τι περισσότερο κάνεις καλό είναι, αλλά... Εντάξει, τώρα αυτή δεν είναι. Δεν είναι λογική αυτή, ναι. Διονύση. Θα διαφωνήσω κάθετα με την τελευταία ιστορία, ειδικά για το αν είναι... τόσο σπάνιο το insight του μαζί με το ταφάλφα. Η ιστορία της φωτοδυναμικής κυστεοσκόπησης απέδειξε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δυστυχώς δεν είναι καθόλου σπάνιο και ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι και ακόμα και 30% αν με 30% και 50% το μυαλό μου έτσι σε αυτή την ιστορία. Είναι εντυπωσιακό και αυτό αποτελεί και την εμπειρία την ελληνική σε όσους έχουμε χρησιμοποιήσει συστηματικά την ιστορία του Hexvix. Εκείνο που είχε μεγάλη σημασία, πιστεύω αυτό που είπε ο κ. Λεωτσάκος, θα υπάρξει πιθανότητα να μας τροποποιήσει τη θεραπευτική μας προσέγγιση στον άρρωστο. Ή θα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα είμαστε στα ίδια μας. Επειδή πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μια αλλαγή της διάγνωσης
να μας οδηγήσει σε τροποποίηση της θεραπευτικής προσέγγισης, σαφέστατα θα μας δώσει στοιχεία η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, μετά που σας λέω τώρα το θέμα της εμπειρίας στη χρήση, της καθημερινότητα, είναι ότι μπορεί κάποιες βλάβες, οι οποίες να είχαμε με το άσπρο φως που τις είδαμε, εκείνα τα τρία τις κουκίδες, να τις θεωρούσαμε ύποπτες και να μην βγουν απολύτως τίποτα, και να αναδειχθούν κάποιες άλλες βλάβες, οι οποίες να είναι πραγματικά insight. Αυτό λοιπόν ήταν η βοήθεια η πραγματική σε αυτή την ιστορία, και νομίζω πως σε αυτό το πράγμα, εάν έχουμε την τεχνολογία, εάν έχουμε τα λεφτά να πληρώσουμε το Hexfix, εάν μας έχουν αντικαταστήσει την οπτική Hexfix που έχει σπάσει και δεν την αντικαθιστούν, ότι θα ήταν βοηθητικό για τον άρρωστο σαφέστατα να μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι το insight, πραγματικά η ανίχνευση του insight είναι αυτό που θα αλλάξει κάθετα την αντιμετώπιση και την πρόγνωση, αν θέλετε. Και θα αλλάξει τελείως και το θεραπευτικό σχήμα. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν... Ανδρέα, ναι. Απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Εμείς μας έχουν κάνει δεκτό στο Urology και θα δημοσιευτεί πολύ σύντομα. Τι λέτε? Α, συγγνώμη. Θα δημοσιευτεί πολύ σύντομα. Ήταν το πρώτο περιοδικό που το στείλαμε. Δεν το έχουμε στείλει πουθενά αλλού, με δική μου πρωτοβουλία, και ίσως έκανα λάθος, γιατί είναι μια απλή τυχιοποιημένη μελέτη. Δεν πληρεί όλα τα κριτήρια. Δεν έρχεται από το δικό μας το νοσοκομείο, γιατί επί 1,5 χρόνο προσπαθούσα να πείσω τη φαρμακοποιό μας να μας βάλει το Hexvix. Τσακωθήκαμε άγρια και τελικά δεν το έχουμε. Προέρχεται από τον Άγιο Σάββα, από τη διατριβή ενός νεαρού συναδέλφου. Δεν βάλαμε μόνο αυτά τα περιστατικά, βάλαμε όλα. Και αυτό που είδαμε, εκτός από το detection rate που είπε ο κ. Μητρόπουλος, δηλαδή το οποίο ήταν μεγαλύτερο, βρήκαμε ότι σε ένα ποσοστό 20% άλλαξε το στάδιο, σε 100 αρρώστους στοιχειοποιημένους, 50 και 50. Και αυτό που είδαμε, πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ήταν το end point στην αρχή, αυτή ήταν η αρχική ιδέα, στο χρόνο επάνω μας ενδιαφέρει τελικά το survival, δηλαδή έχουμε λιγότερες υποτροπές με το Hexfix. Γιατί αυτό δεν έχει μελετηθεί καλά στον άρρωστό μας. Και εμείς βρήκαμε περίπου ένα 10% διαφορά. Αυτό. Μικρότερη δηλαδή από αυτή την οποία προτείνουν διάφορες από τις άλλες μελέτες. Το θέμα της υποτροπής. Μικρότερη. Γιατί και εμείς, αν θέλετε τώρα να πούμε τη δικιά μας εμπειρία, βρίσκουμε οριακή διαφορά στο θέμα της υποτροπής. Χρησιμοποιώντας το Hexvix. Γιατί είσαστε έμπειροι και τα βρέσκετε και με το άσπρο φως? Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ιστορία, που είναι η απλή εξήγηση. Συγγνώμη για την παρέμβαση με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ καταδεικνύεται η μεγάλη εκπαιδευτική αξία. Εκεί είναι το πιο μεγάλο, αν θέλετε. Η εκπαιδευτική αξία της χρήσης της φωτοδυναμικής κυστεοσκόπησης, για να μάθει ένας καινούριος άνθρωπος ότι, κοίταξε να δεις, αυτό το οποίο φαίνεται και με το άσπρο φως στο δικό μου το μάτι, το πιο έμπειρο που τα έχω δει τα πράγματα πάρα πολλές φορές, αλλά κοίταξε να δεις την περιοχή, κοίταξε να δεις πώς αλλάζει, κλάτς, αλλάζοντας το φως. Πάντως, όταν κάποιος δει τις κόκκινες περιοχές στη φωτοδυναμική και μετά ξαναγυρίσει στο άσπρο, αρχίζει και βλέπει με άλλο πρίσμα πλέον αυτά που λέμε δεν είναι τίποτα, είναι υπερεμία ή είναι οτιδήποτε. Τώρα, να πω και εγώ την εμπειρία μας, γιατί και εμείς δημοσιεύσαμε ένα paper. Για να φτάσεις όμως σε αυτό το σημείο, έχει μια καμπύλη εκμάθησης που πρέπει να την περάσει οπωσδήποτε. Ακριβώς. Για να φτάσεις να λες ότι είναι αυτό ή δεν είναι, γιατί στην αρχή κάνεις πολλές βιοψίες οι οποίες είναι άχρηστες. Και έχει αρκετά. Είναι άχρηστες. Θα σας απαντήσω σε ένα χρόνο, γιατί είναι σε εξέλιξη δικιά μας η μελέτη σε αυτό το πράγμα, για το μοριακό φαινότυπο αυτών των ψευδώς θετικών, υποτίθεται, βλαβών. Okay. Έχει ζουμί, έχει μέλλον η όλη ιστορία. Βασίλη, συνεχίσεις. Τα επόμενα. Ναι, παρακαλώ, κύριε Σοφηγήτης. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση. Να θέσω απλώς ένα προβληματισμό, ή αν κάποιος έχει διαβάσει κάτι που δεν έχω διαβάσει εγώ ή το αγνώ τελείως εγώ. Υπήρχε ένα meeting της Ιαπωνικής Εταιρείας Ογκολογίας και ανέφερε ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μόνο δύο μελέτες οι οποίες αναφέρουν συγκεκριμένα νούμερα για το positive predictive value, το negative predictive value, το sensitivity και το specificity σε κάθε τη σύγκριση των δύο τεχνικών. Δηλαδή, ωραία όλα αυτά που λέμε, αλλά χρειαζόμαστε αυτά τα νούμερα και για τον ουρολόγο τον απλό να ξέρει αυτό που βλέπω, τι πιθανότητα έχει να είναι, ή αυτό που θεωρώ ότι δεν είναι, τι πιθανότητα έχει πράγματι να μην είναι. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη, κύριε συνάδελφε, νούμερα.
αλλά τα νούμερα δεν είναι τόσο ψηλά που βγάζουν αυτές οι δύο μελέτες. Άρα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες μελέτες πριν πάμε κάθετα και προτρέψουμε τους νέους συναδέλφους σε αυτή την κατεύθυνση. Αναγνώ κάποια άλλη πιο σύγχρονη μελέτη. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Διορθώστε με. Οι λόγοι όπου η φωτοδυναμική και η στεοσκόπηση ή η ουρεθρική εκτομή δεν έχει ένα μεγάλο βαθμό recommendation από τα guidelines. Μιλάτε και σωστά. Και όχι μόνο δεν έχει μεγάλο βαθμό recommendation, αφήνονται και ερωτηματικά για την απόδειξη της χρήσης της προς το παρόν. Θα δούμε. Είναι θέμα που εξελίσσεται. Λοιπόν, έλα, συνέχισε. Δεν πρέπει. Να μην το κάνω όλο. Λοιπόν,